της, αλφαβητικά η εφημερίδα σήμερα, που έχει πρώτο θέμα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αδιάλακτη παρά τις πιέσεις, είναι λογικό ο αγγελοφόρος να αναφέρεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει την τιμητική της η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι επιστήμονες, λέει ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Μπάρακ Ομπάμα, όταν ο σωτήρας γίνεται ρεαλιστής. Πρώτος στόχος μας να πέσει η κυβέρνηση, λέει ο Αλέκος Αλαβάνος. Και κατρακύλα στην Ευρώπη για το ποδόσφαιρό μας. Και στην εκπομπή μας κατρακύλα, πρέπει να σου πω. Τι έπαθε η εκπομπή μας. Χάσανε και δύο ομάδες μας. Να σου πω, αυτό ο Πανθρακικός. Χάσαμε. Κατσικοπόδαρος είσαι. Χάσαμε δύο. Είπαμε να τον υποστηρίξουμε. Άσχημα ξεκινάει η εκπομπή μας. Ο αδέσμευτος ατμομηχανή της περιφέρειας Βόρεια Ελλάδα, τα βαριά χαρτιά του Κώστα Καραμαλή στη ΔΕΘ. 863 εκατομμύρια ευρώ λέει δόθηκαν για έργα στις νομαρχίες και τους Δήμους, άλλα 300 για τον εξυγχρονισμό δημοσίων υπηρεσιών της Μακεδονίας. Σε όλη τη χώρα εκτελούνται αυτή τη στιγμή 17.000 και κάτι μείζωνο σημασίες δημοσία έργα. Πέτρος Μολυβιάτης δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από τις εισφορές. Οικογενειακό επίδομα και από τον ΟΑΕΔ. Πρεμιέρα με ντέρμπι σήμερα στις 9 και 4, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αυτά τώρα να δεσμευτούν. Απογευματινή. Δήμαρχοι κυβερνήτες. Οι 385 δήμοι πρικοδοτούνται με 4,8 δις ευρώ. Υλοποιείται στο ακέραιο η δέσμευση του Κώστα Καραμανλή για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ισχυρή η φωνή των καταργούμενων ΟΤΑ με την ανάληψη της αντιδημαρχίας. Και καλύτερες οι υπηρεσίες για τους δημότες κατοίκους στον τόπο εργασίας τους. Καποδίστριας νούμερο 2. Συνέντευξη Σπύρου Ταλιαδούρου. Ιδρύονται νέα τμήματα σε περιφερειακά ΤΕΗ που είχαν μικρό αριθμό εισακτέων. Κήρυτρα υπέρ της οικογένειας, γονικές και άδειες μητρότητας στους αστυνομικούς και παράκτια ζώνη, κρίνεται η τύχη 200.000 αυθαιρέτων. Το άρθρο γράφει ισχυρές πιέσεις στον Καραμαλή, ο αγωγός South Stream, η Ρωσία και οι εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Bin Laden χτίζει γέφυρα, όραμα ειρήνης λέει, το σχέδιο του ετεροθαλή αδερφού του Οσάμα. Στη σέντρα τα Γκάλοπ, Πασόκ, ισχυρές γυναίκες του πλανήτη, το δεξιχέρι του Ομπάμα, Χρήστος Γιαννούγιας λέγεται. Είναι 32χρονος ελληνοαμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου. Ο ΠΑΟ της Ευρώπης και θα έρθουν οι φορολογικές αδικίες. Η Αυγή. Ξεσηκωμός για τα άδικα μέτρα. Μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αρσί Γιαγκετζίτσε. Το μήνυμα της Ρωσίας είναι ότι έχει αλλάξει η γεωπολιτική πραγματικότητα. Σπάσαμε τον αποκλεισμό της Γάζας, λέει Λόριν Μπούθ. Είχε πάει νομίζω και από την Ελλάδα ο κ. Σκουράκης. Ναι. Υπογράφει το κομμάτι. Α, μάλιστα. Και Κυπριακό, η Άγκυρα δυναμητίζει τον διάλογο. Διάβαζα και ένα άρθρο του Τάσου Κουράκη. Αυτό έχει ενδιαφέρον πάντως με την οδό Αθηνάς που προτείνουν πλέον να γίνει πεζοδρόμηση. Οπότε θα είναι πολύ όμορφο το κομμάτι και το κέντρο. Βέβαια πολλοί αντιδρούν γιατί θέλουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν έρχονται για να δουλεύουν τα μαγαζιά. Δεν ανάγκη να παίζουν αυτοκίνητο έξω από το μαγαζί. Ναι. Και έχει σταθμό μετρό και στην Ομόνια και στο Μοναστηράκι. Ναι, βέβαια. Κυριακάτη και Αυριανή, άντεξε η κυβέρνηση παρά τα σκληρά αλλά αναγκαία φορολογικά μέτρα που εξήλυε ο κ. Σωρογός Κούφης. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 1,2% από το Πασόκ. Η δημοσκόπηση έγινε 26 με 29 Αυγούστου. Το παράδοξο είναι ότι η δημοσκόπηση αυτή έγινε για λογαριασμό του Βήματος και δημοσιεύεται σήμερα στο Βήμα. Χαρόν αυτό υπάρχει πρωτοσέλιδο στην Αυριανή. Πάντα η Αυριανή έχει τις δημοσκοπήσεις των άλλων εφημερίδων. Γιατί τυπώνεται νομίζω πιο αργά από όλες. Και είναι και εύκολο. Γιατί οι πληροφορίες κυκλοφορούν σε δημοσιογραφικά. Ναι, μια εφημεριδούλα τώρα 35 σελίδες. Ξέρω εγώ, τυπώνεται εύκολο. Το Βήμα είναι ολόκληρη βιβλιοθήκη. Αντίδομαι τη δημοσκόπηση στο Βήμα. Original βιβλίο. Ορίστε λοιπόν. Να, εδώ το είναι το Βήμα. Βράζει η κοινωνία στο 1,2 διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το Πασόκ. Μετά τα μέτρα, η πρώτη δημοσκόπηση πολιτικής ανατροπής. Λοιπόν, τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, ότι κλείνει ψαλίδα μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Πτώση 3,5 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στα 4,8 προτιμά και πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, έναντι 29% τον Γιώργο Παπανδρέου. Στο 80,4% η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και στο 88,4% για την αξιωματική αντιπολίτευση. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. 71,4% λένε όχι στη συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ενώ 39,8% λένε ναι στη συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Με γνωμαξή μου, τι εισηγούνται 6 υπουργοί στον Πρωθυπουργό. Κακώς πέθανε ο Στάλιν. Απόρριτο κείμενο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Φταίνε Χρουτσόφ, Μπρέσνεφ και Γκορμπατσόφ. Πρόσωπα και ρεπορτάζ. Το όραμα της αλλαγής, Μπάρακ Ομπάμα.
Σύγκρουση Κούβελου Κυριακού στον αθλητισμό. Βασίλης Παλαιοκώστας, ληστής με κόμμα και οπαδούς. Και Ρέντσο Πιάνο, τα σχέδια για το Δέλτα του Φαλήρου. Πολλά αυτό που μας έλεγε χθες ο κ. Αμπελιώτης, τεκμήριο τα εξοχικά επισύνες και δυτικά σχολεία. Σου λέει δεν μπορεί να έχεις τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, σε ένα σχολείο να δίνεις 15.000 το μήνα, να έχεις πισίνες, να έχεις να δηλώσεις 300 ευρώ. Λοιπόν, αυτό είναι λογικό και να ισχύσει, χωρίς να θέλουμε να είμαστε λαϊκιστές, και για τους πολιτικούς. Έχεις δει τη διαβίωση των πολιτικών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν πάρα πολλά έξοδα, ναι. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, σε κάποιες 30 περιπτώσεις, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που δηλώνουν στο πόθεν αίσθηση του. Παίρνει 7-8.000 υποτίθεται και έχει να πληρώσει. Οι περισσότεροι έχουν πλούσια συζύγους καταρχήν. Οι περισσότεροι έχουν παντρευτεί πλούσια συζύγους. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν πλούσιους φίλους. Δικαιολογούνται τα εισοδήματά του. Είναι, όχι, είναι. Δεν μπορεί να στέλνει το παιδί σου να έχει 5 παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο με το μισό του. Για κάθε παιδί 10.000. Τόσο πάει το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο που έχουν πολύ τα παιδιά του. Η βραδινή της Κυριακής. Και να δουλεύει και αμυστή η γυναίκα σου στις περισσότερες περιπτώσεις. Αμυστή η γυναίκα σου και εσύ να δηλώνεις το χρόνο 100.000. Δεν γίνεται. Η βραδινή της Κυριακής λέει ασφαλιστικό, αλλάζουν όλα για δημόσιο ενστόλους. Το σχέδιο μεταρρύθμισης που μελετάει η κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει τα όρια ηλικίας, τι θα γίνει με τις μητέρες. Ζητείτε παρουσιαστή στον Α. Τι θα γίνει με την Ελιστάη, σε θέση μάχης οι τηλεαστέρες. Ένθετο οι προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έθνος της Κυριακής, κατάργηση πανελλαδικών. Είναι μια αποκλειστικότητα σήμερα στο Έθνος της Κυριακής. Ρίχνει τώρα στο τραπέζι η κυβέρνηση σχέδια απόδραση από το καυτό μέτωπο της οικονομίας. Τι προβλέπει η γαλλική πρόταση στη Λιανίδη. Το ρεπορτάζ το υπογράφει συνάδελφος Βίβια Μπενέκου. Ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΤΕΗ. Προπαρασκευαστικό έτος μετά την Τρίτη Λυκείου. Τρία σενάρια για τον νέο τρόπο αξιολόγησης και εθνικός διάλογος από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τελικής πτώσεως. Δηλαδή θα τελειώνει στην Τρίτη Λυκείου και μετά θα έχει, υπάρχει ένα. Έτσι όπως το, το είπε ο κ. Βερέμης, ένα χρόνο λιγότερο στο δημοτικό, ένα χρόνο περισσότερο στο Λύκειο, που να είναι την τελευταία χρονιά προπαρασκευαστική. Ναι, όποιος θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, να μην πρέπει να πληρώνουν όλοι οι μαθητές, όλοι οι γονείς τα φροντιστήρια τις δύο τελευταίες χρονιές. Την πατέντα αυτή την ελληνική. Για να παίρνει τον καλό βαθμό, βέβαια. Είμαστε αυτό, η μόνη χώρα, δεν υπάρχει αλλού αυτό το σύστημα. Τα φροντιστήρια πουθενά. Καλά, εδώ αρχίζουμε και από το δημοτικό φροντιστήριο. Καλά, εννοείται. Τουλάχιστον σε ξένες γλώσσες. Ούτε αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Και να ήμασταν και καλοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παιδεία μας δυστυχώς δεν συγκαταλέγει. Τσάμπα και η λάμπα. Τσάμπα όλα αυτά τα λεφτά. Καλά. Λοιπόν, τι θα γίνει όμως με την τσάμπα πρόταση. Τσάμπα, γιατί του... έχεις και καμιά 70.000 ανθρώπους που δουλεύουν στην παραπαιδεία. Πού θα. Τράφουν την παραοικονομία. Άρα καθόλου τσάμπα στην πραγματικότητα. Τι θα γίνει με την πρόταση του Βαγγέλη Μημαράκη όμως του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης για να πηγαίνουν τα απευθείας μετά το. 6 μήνες. Και προπαρασκευαστικό έτος και. Έτσι, το προπαρασκευαστικό στρατό αν έχω και όλα να κάνουν τα παιδάκια στα 18. Ουσιαστικά θα είναι ενταγμένο μέσα στο, ναι. στο 12χρονο της εκπαίδευσης. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτή η πρόταση. Πάντως συζητείται, είναι η πρόταση του Θάνου Βερέμη. Σωστά το θυμάσαι. Ναι, ναι. 6 μήνες προτείνουν να πηγαίνουν τα παιδιά στο στρατό, αμέσως μόλις τελειώσουν στο Λύκειο και μετά αρχίζει η ακαδημαϊκή τους καριέρα. Καλό, κακό, αλλά το δούμε. Πάμε να δούμε τα άλλα θέματα. Σε απόγνωση το σύστημα Μαξίμου, μακάρι να μας ρίξουν το νέο δόγμα Καραμανλή. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, τρικυμία στις τσέπες μας, άλλο πακέτο το 2009. Αυξάνονται φόροι σε ποτά, τσιγάρα, καύσιμα και ακίνητα. Και μελέτη σοκ της ΓΕΣΕΗ, οι πραγματικοί μισθοί γύρισαν στο 1983. Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, το σκιάχτρο της κάλπης. Ο Κώστας Καραμανλής, όμηρος των επιλογών του, πολιορκημένος από παντού, καταφεύγει στο φόβητρο των προώρων εκλογών. Συνέντευξη Ντόρας Μπακογιάννη, με το πρώτο όχι βουλευτή θα πάμε σε εκλογές. Φόρο αδικίας αριθμούς, τα 8 κυβερνητικά ψέματα για τη νέα φορολογία. Διπλωματία με τόπλο παραπόδα, Ρωσία, ΗΠΑ, Ευρώπη καταστρώνουν τα σχέδιά τους για το χάρτη των νέων ισορροπιών. Συνέντευξη Παρασκευά Αυγερινού, να μην γίνουμε Ένωση Κέντρου. Νέο άρθρο φωτιά του Πέτρου Τατούλη, πάμε χωρίς σχέδιο για το Καποδίστρια. Κάθε δε, δεν σταματά ο κ. Τατούλης. Και Σάββατο και Κυριακή. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Απόρριτη φόρμουλα Καραμανλή για κάλπες. Στο τραπέζι το σενάριο του ακραίου ανασχηματισμού. Τι σημαίνει ακραίος ανασχηματισμός? Σαρωτικός, φαντάζομαι. Τι γράμματα μαθαίνουν τα παιδιά μας? Φάκελος, ο Αλέκος Φασιανός για τη σεζλόγκ της Μυκόνου, το νομοσχέδιο για την ψήφο των Ομογενών. Και η πολιτική είναι γένος θηλυκού, ισχυρό χαρτί για τον Ομπάμα, η σύζυγος του Μισελ, γυναίκα αντιπρόεδρο προτείνει ο Μακέιν. Πολύ σπαθή γυναίκα είναι πάντως.
Και νομίζω είναι και πολύ σημαντική γυναίκα. Έχει καταφέρει ήδη πολλά πράγματα στη ζωή της. Έχει γεννημένη στον γκέτο, μια πολύ φτωχή οικογένεια, και κατόρθωσε να πάρει υποτροφία για το Harvard, να είναι δικηγόρος σε μια πολύ μεγάλη φίρμα. Εντυπωσιακό και τον άντρα της, γιατί τον διαβάζει το 2000. Και το γνώρισε. Στο συνέδριο των Δημοκρατικών δεν είχε λεφτά να πάει. Και πήγε περίπου. Ο άντρα της. Περιέγραφε τέλος πάντων το Γολγοθά του μέχρι να φτάσει να γίνει υποψήφιος πρόεδρος και να πάει με ένα Boeing στο συνέδριο τώρα που έγινε. Ότι δεν είχε λεφτά και είχε πάει με λεωφορείο, ότι είχε μείνει σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. Μια ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν τα οικονομικά του οριακά για να μπορέσει να ταξιδέψει να παρακολουθήσει το συνέδριο των Δημοκρατικών. Ήταν, νομίζω, υποψήφιος γερουσιαστής τότε. Στο Ιλινόι, στην πολιτεία του Ιλινόι. Η εποχή death θα περάσουν. Ξεσηκώνονται οι εργαζόμενοι το Σάββατο, δυναμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Εσπρέσο, το ζεμπέκικο τη ζωή. Ο Δημήτρης Μητροπάνος επιστρέφει σιδερένιο στις μεγάλες πίστες. Πατέρας Κουράγιο, ο άνθρωπος που τα έχασε όλα μέσα σε 3 λεπτά. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη, η Άννα Ζωηρού, μια ξανθιά καλονή στο πλευρό του Προέδρου του Λάος. Ο Βαρδάρης Σαρώνη, τη μικρή οθόνη, TV Personas Made in Salonica. Και ο Νοτιάς που τον Ντέμι παγώνει, ο εφοπλιστής με τα μεγάλα deals και το φλερτ με τον Τίγρη. Το θέμα. Καραμαλής ψάξτε για πρωθυπουργό αν οδηγείται σε αδιέξοδο με τους 151 συντατούλη και ρίχνει το γάντι. Εκβιαστικά διλήμματα θα θέσει στους αντάρτες από τη Θεσσαλονίκη. Θα δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών το 2009. Έρχονται και άλλα τεκμήρια, επιμένει ο λόγος Κούφης. Εθνικοί κατάτια φοιτητές αφήνουν την ιατρική για την νοσηλευτική λόγω φτώχειας. Πασόκ βίζα για τις αγορές σας. Αντιπολίτευση online λέει. Σπάνε τα κόκκαλα σε σκύλους για να δοκιμάσουν τεχνικές για κατάγματα. Ελληνικά πειράματα φρίκης. Θέμα. Βαλτοπέδιον, Κοντομινάς και Ταλουσόπουλων μέχρι σε Σχάτων. Πρωτοφανές η σύζυγος του Υπουργού Τύπου έβγαλε και εφημερίδα ενισχυόμενη από τον ΟΠΑΠ. Σκάφος Τέρας ή Εργοτέχνης, κοίτα εδώ. Δάξη Ιωάννου, νέα τρένα. Θα λέγω μοιάζει. Ναι. JNP. Και Νίκος Νοτιάς, ο άγνωστος εφοπλιστής από το Μαχάρα που θέλει να πάρει την ΑΕΚ. Ο Νοτιάς που ταρνά και απαγώνει που έλεγε η προηγούμενη φίλη. Καθημερινή. Έχει πρώτο θέμα τη μονομαχία Μπους-Πούτιν. Σε επικίνδυνη πολιτική ρήξη ή παρουσίας οδηγεί η κρίση στον Κάφκασο. Ρευστότητα και πόλωση στον αποέχο των φόρων. Ανοίγει μέτωπα ο Κώστας Καραμανλής. Μια σημαντική συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι του υποψήφιου αντιπροέδρου με τον Μπάρακ Ομπάμα των Δημοκρατικών, ο οποίος νομίζω αυτό δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από αμερικανικά χείλη, να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο, λέει ο κύριος Τζο Μπάιντεν. Με το που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του για την αντιπροεδρία, όλοι επισήμαναν ότι είναι φιλέλληνας, με την έννοια ότι υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Κάθε φορά που έχουν εκλογές οι Αμερικανοί, όχι σε αυτό το βαθμό. Τα αυτιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όχι σε αυτό το βαθμό να πει ξεκάθαρα να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο. Επίσης, πάντα μιλάει για το Πατριαρχείο, για τον Πατριάρχη, για τα κατεχόμενα. Είπε, θα δούμε στην συνέχεια, είπε ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας περνούν μέσα και από την Ελλάδα. Κάπως έτσι το λέει και ότι αυτό που σημαίνει στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη αδικία. Νιώθω ότι τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, έχεις δίκιο. Όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχει αντίκτυπο πρακτικό άπαξ και εκλεγούμε. Αγαπούν, πόσα, περίπου 2 εκατομμύρια ψήφοι είναι οι Έλληνες της ΗΠΑ. Λοιπόν, απέτυχε η πολιτική κάθε πόλη και ΤΕΗ, κρίση και απαξίωση και νέες 17.411 θέσεις, 50 τμήματα απειλούνται με λουκέτο. Φαγκρή Μαρόκου σε τιμές Αιγαίου, εισαγόμενο το 80% των αλλιευμάτων. Αλλά δεν μας το λένε κιόλας όταν πάμε να τα αγοράσουμε. Καλά, έχεις πάει ποτέ να φας ψάρι και σου λένε από το Μαρόκο μου το φέρανε. Τίποτα. Τα αρχεία αδειάζουν τα Σκόπια, χωρίς νομικό αίρισμα ή διεκδίκηση περιουσιών από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας. Δεθ έτσι για το Θεαθήνε, μειωμένη συμμετοχή σε σπάταλη εκδήλωση. Ούτε φαγητό δεν θα δώσει ο πρωθυπουργός σήμερα στη Δεθ. Ξηροσφύρι θα ακούσουν την ομιλία του. 700 χθες λέει. Δεν είναι πολύ. Σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι. Το σύμπαν ξαναγεννιέται στη Γενέβη, το μεγαλύτερο πείραμα φυσικής, ξέρεις, το Big Bang. 10 Σεπτεμβρίου. Και ο Σεπτέμβριος των θεαμάτων στην Αθήνα, καταιγισμός από παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις. Έχει εντυπωσιακά πράγματα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Τα κοίταζα χθες. Έχει εντυπωσιακές συναυλίες. Και, και θεάματα γενικότερα. Και θέατρο και musical. Και... Να πάμε, να πάμε. Ο λόγος. Ο λόγος. Δύσκολο.